νότιες ακτές της στερεάς Ελλάδας ξεπροβάλλει μέσα από ορεινούς όγκους ένα αρχοντικό γραφικό ιστορικό σύμβολο ναυτοσύνης. Μέσα στο μυχό ενός βραχώδους Κολπίσκου αποκαλύπτεται με θέα εξαιρετική σε βραχονισίδες και πάρους. Καλωσορίσατε στο μαγευτικό γαλαξίδι! Γαλαξίδι, μια ήσυχη κομμόπολη της στερεάς Ελλάδας που βαθιά χωμένη στον Κορινθιακό κόλπο βρέχεται από τα κρυσαϊκά νερά και περιτριγυρίζεται από βουνά που της χαρίζουν απανεμιά και σιγουριά. Τόπος ναυτικός με συμμετοχή στον καταθάλασσα αγώνα των Ελλήνων το 1821 άκμασε στα χρόνια της ιστιοφόρου ναυσιπλοείας. Το 18ο και 19ο αιώνα οι γαλαξιώτικες μπρατσέρες και σκούνες όργωναν τη θάλασσα της Μεσογείου. Σύμβολο της ναυτοσύνης των Ελλήνων διατήρησε την ατμόσφαιρα του παρελθόντος στα καπετανόσπιτα, στα νεοκλασικά σπίτια με τα ακρόπρορα, στα καντούνια του και στο όλο γλυκύτητα λιμάνι που γεμίζει την ψυχή με κύματα εικόνων. Σε κοντινή απόσταση από την Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλάδας, το γαλαξίδι προσφέρεται για ολιγοήμερες ευχάριστες και ήρεμες διακοπές και για ενδιαφέρουσες εκδρομές στην ευρύτερη περιοχή. Η ονομασία γαλαξίδι πρωτοεμφανίστηκε στο χρονικό διάστημα μεταξύ 6ου και 9ου αιώνα μετά Χριστόν. Υπάρχουν πολλές εκδοχές σχετικά με την προέλευση του ονόματος. Οι γλωσσολογικές μελέτες συγκλίνουν στην άποψη ότι το τοπονύμιο προέρχεται από το μεσαιωνικό φυτονύμιο γαλατσίδα, πόδες φυτό που αφθονεί στην περιοχή, το οποίο ανάγεται στον μεταγενέστερο τύπο γαλακτής γαλακτίδος και επομένως ετυμολογικά ορθή είναι η γραφή με γιώτα. Διαδεδομένη είναι η ιστερογενής άποψη ότι το τοπονύμιο προέρχεται από την οικογένεια Γαλαξίδη με έψιλον γιώτα που είχε εκτάσει στην περιοχή. Διαδιδόταν μάλιστα ότι ο Γαλαξίδης ήταν ο Βυζαντινός τοπάρχης του μικρού αυτού θέματος και αυτός που ανακατασκεύασε την ερυπωμένη πόλη. Στην πραγματικότητα όμως, το επώνυμο Γαλαξίδης προέρχεται από το τοπονύμιο Γαλαξίδη. Σχετικά με την προέλευση του ονόματος, υπάρχει και ένας μύθος για μια γοργόνα ονόματι Γάλαξα, την οποία ο Προμηθέας την είχε ερωτευτεί, γι' αυτό και την έκλεψε. Εμείς ήδη από τις πρώτες μας στιγμές στον τόπο αυτό ερωτευτήκαμε το Γαλαξίδη και το επιτρέψαμε να μας κλέψει την καρδιά. Ξεκινήσαμε την περιήγησή μας στο Γαλαξίδι από ψηλά. Αναζητήσαμε έναν τόπο όπου θα μπορέσουμε να απολαύσουμε την ομορφιά και την μεγαλοπρέπειά του σε όλη του την έκταση. Έτσι, ανηφορήσαμε νότια του Γαλαξιδίου και σε υψόμετρο 300 μέτρων, φτάσαμε στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Η θέα προς την πόλη είναι μοναδική. Το μοναστήρι είναι βυζαντινό κτίσμα του 1250 μετά Χριστόν. Η εκκλησία υπήρχε από τα πρώτα χρόνια της χριστιανοσύνης, αλλά ένας καταστροφικός σεισμός στις αρχές του 13ου αιώνα το κατέστρεψε. Ύστερα από παρεκκλήσεις των κατοίκων, ο δεσπότης της Ηπείρου, Δούκας Μιχαήλο Δεύτερος Άγγελος Κομνηνός, έκτισε καινούριο γύρω στα 1250 μετά Χριστόν. Η ουσιαστική ανασυγκρότηση της Μονής έγινε το 1989, ύστερα από ενέργειες του Μητροπολίτη Φωκίδος Αθηναγόρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε μια κρύπτη της ερυπωμένης εκκλησίας του Σωτήρος βρέθηκε το χρονικό του Γαλαξιδίου από τον Κωνσταντίνο Σάθα το 1864, το οποίο είχε γραφτεί από τον ιερομόναχο Ευθύμιο το 1703. Εκεί ψηλά, με τον καλύτερο φόντο, το παραμυθένιο Γαλαξίδι, συζητήσαμε με τον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Γαλαξιδίου, κύριο Ευθύμιο Γρήγορα. Αντιδήμαρχε, εκτός από αυτή την υπέροχη θέα που απολαμβάνουμε εμείς στο σύνολο του Γαλαξιδίου αυτή τη στιγμή, τι άλλους κρυμμένους θησαυρούς έχει το Γαλαξίδι να μας δώσει?
Κρυμμένους θεωρούν σαν αξιοθέατα, ας μην τα πούμε. Σαν αξιοθέατα. Αυτή τη στιγμή έχουμε σημαντικό κομμάτι στο Γαλαξίδι, που εκεί καταγράφεται όλη η ιστορία του Γαλαξιδίου, η ναυτική ιστορία του Γαλαξιδίου, με το Ναυτικό Μουσείο Γαλαξιδίου, το οποίο θα πούμε πολλά σημαντικά πράγματα σχετικά με την αυτοσύνη του τόπου μας. Έχουμε τον Άγιο Νικόλαο με το εξαιρετικό ξυλόγλυπτο τέμπλο του, την Αγία Παρασκευή με το μοναδικό ηλιακό ρολόι και το ηλιακό ημερολόγιο. Έχουμε ένα παγκόσμιο διεθνές μνημείο, τη γυναίκα του ναυτικού, η οποία μας αποτυπώνει τον χαιρετισμό της μητέρας, της γυναίκας του ναυτικού με τα παιδιά γλαντεύοντας το πέλαγος όταν φεύγανε οι ναυτικοί από τον τόπο μας. Έχουμε τη σπηλιά, ένα από τα μοναδικά σπήλαια μέσα σε οικισμό, το οποίο απ' έξω στον προάβλιο χώρο που είναι αυτή τη στιγμή βρίσκεται η πλατεία του, υπήρχε η παλιά αγορά του Γαλαξιδίου και το οποίο το συγκεκριμένο σπήλαιο το χρησιμοποιούσαν σαν δημοτικό ψυγείο για να φυλάσσουν τα προϊόντα τους. Στη συνέχεια αξιοποιήθηκε, έγινε σαν κέντρο διασκέδασης, ένα από τα πιο γνωστά κέντρα διασκέδασης ανά την Ελλάδα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται δυστυχώς είναι κλειστό. Θα μπορέσουμε πιστεύω να πάμε να το επισκεφτούμε. Είμαστε στον δρόμο ώστε να μπορέσει κάποια στιγμή να αξιοποιηθεί και να γίνει επισκέψιμο για τους επισκέπτες του Γαλαξίδι, για τον τόπο μας. Είναι σημαντικό πράγμα σαν τουριστικό προϊόν. Τα κατεξοχήν τουριστικό προϊόν όμως που έχει το Γαλαξίδι, νομίζω ότι είναι και το ψάρι του, είναι και η αλεία του και είναι άμεσα συνυφασμένος ο τόπος αυτός με το καλό ψάρι. Δεν μπορώ να σταματήσω να ακούω από πόσους φίλους ότι πάμε στο Γαλαξίδι, είτε από Αθήνα, είτε από Πάτρα, είτε από Λαμία, για να φάμε καλό ψαράκι. Η αλεία συνεχίζεται και σαν παράδοση, είναι τόσο ντόπιο και καλό το ψάρι εδώ του Κορυφαίου. Το Γαλαξίδι είναι αυτότοκος. Ήταν στη συνέχεια, έγινε αλιευτικό σαν αλιευτικό χώριο, αλλά δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω το Γαλαξίδι σαν ψαροχώρι. Είναι μια ναυτοπολιτεία. Παρ' όλα αυτά, όντως, υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι που ασχολούνται όχι σε μεγάλο βαθμό. Ασχολούνται με την αλεία και ναι, μπορούμε να απολαύσουμε στα μαγαζιά της παραλίας μας, στην παραλία το ψάρι. Θεωρώ ότι το Γαλαξίδι είναι ένας προορισμός, είναι πολύ γνωστός προορισμός, όχι μόνο ανά την Ελλάδα, αλλά και εκτός συνόρων. Αυτό που θέλω εγώ και σαν όραμα για τον τόπο μου είναι ότι να μπορέσουμε να του δώσουμε και να του αναδείξουμε τις αξίες οι οποίες υπάρχουν στο Γαλαξίδι. Και αυτά τα πράγματα θεωρώ δεν θέλουν πολύ κόπο ορισμένες φορές, θέλουν τρόπο. Πιστεύω το βασικό για μας το πρώτο στάδιο είναι να αξιοποιήσουμε, να μπαλάρουμε αυτά που έχουμε στο Γαλαξίδι και να τα προσφέρουμε στον κόσμο. Και από εκεί και πέρα στην πορεία θα δούμε τι άλλο μπορούμε να δημιουργήσουμε μέσα σε αυτό. Αλλά θεωρώ ότι το Γαλαξίδι έχει μέλλον. Κατηφορήσαμε στο κέντρο του Γαλαξιδίου για να περπατήσουμε στο κέντρο του, στην παραλία του, στις πλατείες και να ανακαλύψουμε τις ομορφιές του. Η πλατεία Νικολάου Μάμα είναι η κεντρική πλατεία της παραλίας του Γαλαξιδίου, του πιο πολυσύχναστου σημείου της ναυτικής πολιτείας της Φωκίδας. Ονομάστηκε έτσι προς τιμή του μεγάλου ευεργέτη του Γαλαξιδίου που δημιούργησε το 1938 στον Πειραιά εντυπωσιακό και πρωτοποριακό πολυκατάστημα με κινηματογράφο και μαγαζιά, τα έσοδα του οποίου κληροδότησε στην πόλη που αγάπησε. Επί της πλατείας βρίσκονται οι πρωτομές του οπλαρχηγού Γιάννη Μητρόπουλου και του Νικόλαου Μάμα, αλλά και η περίφημη σπηλιά του Γαλαξιδίου. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν αυτό το μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο. Ο Κάρκαρος για τους παλιούς γαλαξιδιώτες, η σπηλιά στο Γαλαξίδι για τους νεότερους. Ένα φυσικό, θολωτό, μικρό σπήλαιο μέσα στο βράχο είναι ουσιαστικά η σπηλιά στο Γαλαξίδι. Εντυπωσιάζει όμως τους επισκέπτες, καθώς είναι το λιγότερο σπάνιο να βλέπει κανείς μία σπηλιά στο κέντρο μιας σύγχρονης πόλης, όπως είναι το σημερινό Γαλαξίδι. Για τη σπηλιά και για τις σπάνιες ομορφιές του Γαλαξιδίου μας μίλησε ο πρόεδρος της κοινότητας, κύριος Σπύρος Μπαρλιάκος. Πρόεδρε, πού βρισκόμαστε, σε μια παλιά αγορά που τώρα είναι πλατεία? Πείτε μας για αυτή την ιστορία. Βρισκόμαστε στην πλατεία Μάμα. Ο Νικόλαος Μάμας είναι ένας από τους μεγάλους ευεργέτες του Γαλαξιδίου. Αυτός ήταν που έκανε την είσοδο της σπηλιάς που θα μιλήσουμε μετά. Η πρωτομή του είναι αριστερά μας. Και εδώ η πλατεία το 1869 με παραχώρηση του Υπουργείου Οικονομικών
άρχισε να γίνεται αγορά. Έγινε μια αγορά σύγχρονη για την εποχή της, θα ήταν και σήμερα σύγχρονη, με πέτρινα κτίσματα, με θολωτές εισόδους πόρτες και στο κέντρο ήταν υπαίθριο. Αυτό κράτησε μέχρι την δεκαετία του 50-60. Βέβαια, η ατραξιόν της πλατείας μας, ειδικά πριν μερικά χρόνια, ήταν η σπηλιά, η δισκοτέκ. Η σπηλιά, για να μάθουμε για αυτή τη σπηλιά, τι σπηλιά ιδιαίτερο έχει. Έχει αρχίσει αρχίσαμε να την ονομάζουμε σπηλιά από το 70 και μετά, γιατί έχουν έρθει ιστιοπλόοι Αυστραλοί, αγαπήσαν τον τόπο μας, έκατσαν εδώ και εκμεταλλεύτηκαν το χώρο αυτόν. Τον έκαναν δισκοτέκ. Έχουμε αρχίσει, τα λέμε ανάποδα, αλλά... Δεν πειράζει, ναι. Βλέπουμε πάντως μέσα στη σπηλιά, νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα απομεινάρια από εκείνη τη δισκοτέκ, το μπαρ, η πίστα. Ήταν μια εποχή πάρα πολύ έντονη για τον τόπο μας. Υπήρχε μεγάλο συνωστισμός και στην παραλία και στον δρόμο, από αυτοκίνητα μιλάω και από σκάφη, γιατί ήθελαν όλοι να το επισκεφθούν. Πριν το 70, αυτό εδώ πέρα, αυτό το σπήλιο, το ονομάζαμε Κάρκαρο. Γιατί υπήρχε μόνο μια χαραμάδα, μια είσοδος, όχι είσοδος, δεν μπορούσε να μπει κάποιος μέσα και νομίζαν ότι είναι πολύ βαθύ και πετάγανε σκουπίδια, πολλές φορές και ψόφια ζώα. Για να μιλήσουμε, για να φύγουμε λίγο από αυτή την πλατεία και από αυτή τη σπηλιά που είναι τόσο ενδιαφέροντα βέβαια, το Γαλαξίδι έχει αρκετές πλατείες. Δεν μπορώ να καταλάβω, εκτός από την παραλία του, όσο και αν το περπατάμε, ποιο είναι το κέντρο του. Νιώθω ότι κάθε γωνιά είναι ένα ξεχωριστό κέντρο. Κάθε γωνιά του Γαλαξιδιού έχει να σου δώσει ομορφιές διαφορετικές. Πόσες πλατείες έχουμε, πόσα λιμανάκια. Έχουμε λιμανάκια, είναι εδώ και ο Χειρόλακας. Ο Χειρόλακας λέγεται Χειρόλακας επειδή ήταν οι χείρες που αποχαιρετούσαν τους ναυτικούς ή περιμένανε να έρθουν οι ναυτικοί από τα ταξίδια, γιατί το Γαλαξίδι ήταν μεγάλη ναυτική δύναμη και ειδικά τον 18ο αιώνα, 19ο αιώνα. Όσον αφορά πλατείες μέσα στην πόλη, είναι τα Μανουσάκια, είναι η κεντρική πλατεία, είναι η πλατεία ηρώων, είναι εκεί που τιμούμε τους ηρωές μας στις εθνικές γιορτές. Και έχουμε βέβαια και εδώ και άλλη πρωτομία εκτός από τον Νικόλαο Μάμα, έχουμε τον Γιάννη τον Μητρόπουλο, ο οποίος ήταν πλαχνικός του 1821, ήταν ένας από τους πιο δραστήριους και πιο τολμηρούς. Ήταν προτεργάτης όταν πήραμε το κάστρο των Σαλώνων. Βέβαια, όπως συνήθως, τον σκοτώσαμε στο σπίτι του, το οποίο σπίτι του είναι και αυτό στο Χειρόλακα. Είναι ένα μεγάλο αρχοντικό, ένα μεγάλο καπετανόσπιτο εκεί πέρα κάτω. Εσείς ως σύγχρονος προτεργάτης για το καλό του Γαλαξιδίου καθημερινά, οι στόχοι σας ποιοι είναι για τον τόπο σας? Οι στόχοι μας είναι να το κάνουμε ακόμα πιο επισκέψιμο. Προσπαθούμε να το κάνουμε επισκέψιμο για τις 4 εποχές του χρόνου και όπως έλεγα και προεκλογικά, να το κάνουμε 4 εποχών και 5 αστέρων. Κατά την περίοδο της αρχαιότητας, η περιοχή του Γαλαξιδίου κατοικήθηκε από τους Οζολούς ή Εσπέριους Λοκρούς τον 8ο αιώνα π.Χ. Στη συγκεκριμένη θέση υπήρχε η αρχαία πόλη Χάλεων ή Χάλιον. Το Χάλιον ήταν μία από τις σημαντικότερες πόλεις, αφού εκεί υπήρχε το ιερό του Απόλλωνα. Οι κάτοικοι ασχολούνταν κυρίως με την ναυτιλία και συνεπώς με το εμπόριο. Μία διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσεις για να θαυμάσεις το Γαλαξίδι από μια άλλη οπτική είναι αυτή που περιλαμβάνει τη βόλτα στην Πευκόφυτη Πέρα Πάντα και καταλήγει στο άγαλμα της Γαλαξιδιώτισσας που με τα παιδιά της αγκαλιά κουνάει το μαντίλι προς τη θάλασσα. Τόπος που γέννησε τόσους ναυτικούς στο Γαλαξίδι έζησε στους αιώνες πολλούς αποχαιρετισμούς.
Κοιτώντας το άγαλμα, ανατριχιάζει η ψυχή σου, βλέποντας την ένταση με την οποία η μάνα στοργικά αγκαλιάζει τα παιδιά της και συγχρόνως αποχαιρετά τον σύζυγο, χωρίς να ξέρει πότε θα ξανασμίξουν. Οικογένειες που μεγάλωσαν γενιές και γενιές ατενίζοντας το πέλαγος, προσμένοντας τα καράβια. Αποτυπώνονται τόσα σε αυτό το άγαλμα που κάθε γαλαξιδιώτης βλέπει κάτι από τη δική του οικογενειακή ιστορία. Τα στενά καλδερίμια ξεκινάμε μια βόλτα στις συνοικίες του παραδοσιακού οικισμού, θαυμάζοντας τα νεοκλασικά καπετανόσπιτα. Χρωματιστές προσώψεις, μαρμάρινες αψίδες γύρω από τις πόρτες, λουλουδιασμένες βοτσαλωτές αυλές, πέτρινα μπαλκόνια κοσμημένα με ακρόπνοα πλοίων, αλλά και κεραμοσκεπές συνθέτουν ένα γραφικό αρχιτεκτονικό τοπίο. Το μεγαλύτερο μέρος της πόλης αποτελείται από πληθόχτιστα αρχοντικά, τα οποία υπενθυμίζουν το θαυμαστό παρελθόν της πόλης. Η αρχιτεκτονική έκφραση επηρεάστηκε από το ναυτικό επάγγελμα των κατοίκων, που σαν κοσμογυρισμένοι φέρνανε οικοδομικά υλικά και τεχνίτες από το εξωτερικό. Τα πρώτα αρχοντικά χτίστηκαν το 1850, ενώ η ευρωπαϊκή επίδραση είναι φανερή. Πολλά σπίτια μάλιστα έχουν ταβάνια σχεδιασμένα από Ιταλούς ζωγράφους. Για εμάς άνοιξαν τις πόρτες των αρχοντικών τους οι κυρίες Παρασκευή Τσούνα και Στέλλα Σεντούκα και μας καλοϋποδέχτηκαν, μας ξενάγησαν στην ιστορία των σπιτιών τους και μας άφησαν να ταξιδέψουμε μέσα από τους ιδιαίτερους χώρους τους σε μια άλλη εποχή. Τα καπετανόσπιτα του Γαλαξιδίου διηγούνται εύγλωτα την ιστορία του τόπου ως παλιού εμπορικού λιμανιού της χώρας κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, και ένας από τους ωραιότερους τρόπους να γνωρίσει κανείς έναν τόπο είναι να επισκεφτεί ένα παλιό σπίτι και να ακούσει την ιστορία του από τους ιδιοκτήτες του. Κοιτάζοντας τα καπετανόσπιτα σήμερα, δεν μπορείς παρά να τα θαυμάσεις. Ένας κυβικός όγκος με ορατή λιθοδομή που εντυπωσιάζει με την απλότητά του. Η τύχη είναι αδιαπέραστη και όπως όλα τα οχυρωματικού τύπου σπίτια σε μεγάλο ύψος από τη γη δεν είχαν παράθυρα. Λίγα σκαλοπάτια, βαριά ξύλινη πόρτα που πίσω της υπάρχει ακόμα η σιδερένια μπάρα. Ιδιαιτερότητα των καπετανόσπιτων και το αβέρτο που είναι πάντα στον τελευταίο όροφο. Η λέξη προέρχεται από το ιταλικό aperto, δηλαδή ανοιχτό, και δηλώνει ότι πρόκειται για έναν ενιαίο χώρο. Παλιά ο συγκεκριμένος όροφος χρησίμευε για να απλώνουν και να ράβουν τα πανιά των ιστιοφόρων τους οι καπετάνοι.
Στα καπετανόσπιτα του Γαλαξιδίου υπάρχει μια μοναδική χημεία. Ένα κράμα ενέργειας διαποτισμένο με τις ουσιώδεις αρχές της ζωής αλλά και τη γνώση του ευζήν. Ένα φίλτρο που χαρίζει θάρρος και βοηθά να επανασυνδεθείς με τον εαυτό σου. Είναι η απροσδιόριστη αλλά πάντα παρούσα δύναμη της επιστροφής στις ρίζες που οι Έλληνες γνωρίζουμε τόσο καλά και που όλοι την έχουμε βιώσει κάποια στιγμή. Η θαλπορή της οικειότητας σε συνδυασμό με την επαναλαμβανόμενη έκπληξη που προκαλεί ένα αρχοντόσπιτο όπως αυτά που περιδιαβαίνουμε. Το Γαλαξίδι στις μέρες μας έχει γίνει πολύ γνωστό εκτός της μακραίωνης ναυτικής του ιστορίας αλλά και της γραφικότητας του τοπίου του και για έναν ακόμη λόγο. Για ένα έθιμο που λαμβάνει χώρα στο τέλος της εβδομάδας της αποκριάς και έχει ιδιαίτερη σημασία. Την καθαρά Δευτέρα γίνονται τα αλευρομουτζουρώματα. Το έθιμο είναι σχετικά απλό. Οι κάτοικοι μαζεύονται στο λιμάνι το μεσημέρι της Δευτέρας, εφοδιασμένοι με σακούλες αλευριού και μπογιάς. Στη συνέχεια επιδίδονται σε επικές μάχες, οι οποίες κρατάνε για ώρες. Το έθιμο έχει τις ρίζες του στην εποχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, όταν οι παλιάτσοι των υποδρόμων χρωμάτιζαν τα πρόσωπά τους. Η σημερινή του μορφή την έλαβε την εποχή του Ιστιοφόρου Ναυτιλίας, δηλαδή από το 1840 και μετά, οπότε η γιορτή αυτή πήρε μεγάλες διαστάσεις, αφού ήταν η τελευταία και αποχαιρετιστήρια πριν από την αναχώρηση των ναυτικών. Στην άκρη σχεδόν του λιμανιού του Γαλαξιδίου ανακαλύψαμε το εστιατόριο Σκελετόβραχος. Προχωρώντας από το δρόμο ανάμεσα στα ραδιασμένα τραπέζια και ψάχνοντας με το βλέμμα να δούμε πού θα καθίσουμε, το μάτι μας έπεσε στην είσοδο. Εκεί στα δεξιά της πόρτας, πάνω σε ένα μεγάλο μαύρο πίνακα, διαβάσαμε «Εδώ μόνο τρελαμένη, ερωτευμένη και φευγάτη». Το μήνυμα του πίνακα μας προειδέασε ότι δεν επρόκειτο για ένα συνηθισμένο εστιατόριο και δεν πέσαμε έξω. Δημιουργικοί πειραματισμοί με επιτυχημένα αποτελέσματα σε μια ψαροταβέρνα στην παραλία του Γαλαξιδίου. Ο Σκελετόβραχος οφείλει το όνομά του σε έναν γαλαξιδιώτη μυθιστορηματικό ήρωα της Εύας Βλάμη, τον καπετάν Θύμια τον Σκελετόβραχο. Στο Σκελετόβραχο θα δοκιμάσετε ιδιαίτερες γεύσεις που θα σας μείνουν αξέχαστες. Ο Ανδρέας θα φροντίσει προσωπικά γι' αυτό. Ο Σκελετόβραχος ξεκίνησε να λειτουργεί στο Γαλαξίδι το 2000 με ιδιοκτήτη τον κύριο Ντίνο Κατσαίτη. Μερικά χρόνια αργότερα, ο γιος του Ανδρέας, έχοντας σπουδάσει μαγειρική, μπήκε στην κουζίνα και εμπλούτησε το μενού με νέες γεύσεις και ιδέες. Ο Ανδρέας Κατσαίτης είναι ένας νέος άνθρωπος που είχε την τύχη να σπουδάσει κάτι που αγαπούσε πολύ χωρίς να φύγει καν από την πόλη του. Στη σχολή τουριστικής εκπαίδευσης Γαλαξιδίου πήρε τις γνώσεις και έκανε τα πρώτα βήματα σε ένα επάγγελμα που αγαπά πολύ. Φυσικά, η κουζίνα δεν θα μπορούσε να μην προτιμάει τα ψάρια και τα θαλασσινά, αλλά η προσέγγιση δεν είναι η συνηθισμένη. Προσεγμένη κουζίνα με καλές πρωτεσίλες και φαντασία. Νοστιμιές ιδιαίτερες, λαχταριστές, που σας μένουν αξέχαστες. Ώρα για ξεκούραση και αναζητήσαμε ένα μέρος που να μπορεί να συνδυάζει κάτι από τα αρχοντικά καπετανόσπιτα του Γαλαξιδίου, αλλά και να μας κάνει να νιώθουμε τη θαλπορή και την άνεση που νιώθουμε στο σπίτι μας. Η επιλογή μονόδρομος. Το σπιτάκι.
στην καρδιά του Γαλαξιδίου ένα παλαιό πέτρινο κτίριο, ένα αυθεντικό γαλαξιδιώτικο σπίτι του 1850, πλήρως ανακαινισμένο με μεράκι και αγάπη από την κυρία Στέλλα Σεντούκα και την οικογένειά της. Είναι ένας άψογα οργανωμένος χώρος, διακοσμημένος με εξαιρετικό γούστο που χαρίζει στους επισκέπτες του όλο το χρόνο μοναδικές στιγμές. Προσεγμένοι χώροι, διαμορφωμένοι κατάλληλα για κάθε ανάγκη επισκεπτών, μπορούν να φιλοξενήσουν από 2 έως 6 άτομα είτε στο σπιτάκι του ισογείου που είναι το μεγαλύτερο, είτε στον πρώτο όροφο, είτε στον κουκλίστικο ξενώνα 25 τετραγωνικών μέτρων. Επιπλωμένο το σπιτάκι σε κάθε χώρο του με τα προσωπικά παλαιά έπιπλα του σπιτιού, με ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες, με πλήρως εξοπλισμένες κουζίνες, άνετα κρεβάτια, τζάκι, ζεστό καθιστικό, γωνιές που σε κάνουν να νιώθεις σαν να είσαι στο δικό σου σπιτάκι. Πίσω μέρος υπάρχει αυλή στην οποία μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ ή το πρωινό σας από σπιτικές μαρμελάδες, κουλουράκια και κέικ, όλα από τα χεράκια της κυρίας Στέλλας. Ταξιδεύουμε στο Γαλαξίδι. Για όσους αναζητούν διακοπές ολικής αναζωογόνησης, η απάντηση βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας. Βουνά και ακτές, χαλάρωση και περιπέτεια με τη φρεσκάδα της φύσης παντού. Στην καρδιά της Ελλάδας κρύβεται ένα από τα καλύτερα κρυμμένα μυστικά της. Ένας προορισμός πραγματικά άξιος προσοχής. Το Γαλαξίδι απλά ξεχυλίζει από την ουσία της ζωής σε όλες τις μορφές της και σε απόλυτη αρμονία μεταξύ τους. Πρόκειται για έναν προορισμό παντός καιρού για κάθε εποχή και για επισκέπτες με ποικίλες επιθυμίες, ιδιαίτερα εγωιτευτικό όταν το φθινόπωρο αποκτά τη μεστή του λάμψη. Με ένα ταξίδι στο Γαλαξίδι, αυτό που αδιαμφισβήτητα αποκομίζει ο επισκέπτης είναι οι γεμάτες αποθήκες ενέργειας για όλο το χρόνο. Στο Γαλαξίδι αντιληφθήκαμε νωρίς ότι πολλοί από τους θησαυρούς του βρίσκονται κρυμμένοι σε ένα από τα καπετανόσπιτά του. Στην αναζήτηση του καλύτερου δυναμωτικού ιδιαίτερου πρωινού στο Γαλαξίδι βρεθήκαμε σε ακόμη ένα καπετανόσπιτο του 19ου αιώνα με μια ιδυλιακή αυλή. Το 2003 ο Κώστας και η Χρυσούλα Παπαλέξη ανέλαβαν το ξενοδοχείο από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη, τον Μπρούνο Περόφκο, ο οποίος πρόσφερε πρώτης ποιότητας υπηρεσίες από το 1966.
Η Χρυσούλα συνέχισε την παράδοση προσφέροντας ποιτικές μαρμελάδες και τσάτνεϊ με βάση συνταγές που κληρονόμησε από τον Μπρούνο, προσθέτοντας νέες μυρωδιές και γεύσεις. Με τα χρόνια το ξενοδοχείο έχει κερδίσει μια εξαιρετική διεθνή φήμη και η Χρυσούλα είναι η οικοδέσποινα που θα θέλατε να βρείτε σε κάθε ξενοδοχείο. Φροντίζει τους επισκέπτες της με χαμόγελο και ασχολείται η ίδια προσωπικά με την ετοιμασία και το σερβίρισμα του πρωινού που την έκανε διάσημη. Το διάσημο πρωινό του Γανιμίδη έχει ταυτιστεί με το Γαλαξίδι, τη σπιτική γεύση και τη μοναδική αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Τον Απρίλιο του 2014, επίσημα πλέον ο Γανιμίδης και το πρωινό του διακρίθηκαν με τον τίτλο «Πρότυπο ελληνικό πρωινό φωκίδας» από τον αρμόδιο φορέα το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας. Τα υπέροχα πρωινά του Γανιμίδη έγιναν γρήγορα γνωστά σε Ελλάδα και εξωτερικό, αναδεικνύοντας έτσι όχι μόνο το ξενοδοχείο το ίδιο, αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Φωκίδας. Δοκιμάσαμε τόσες ιδιαίτερες γεύσεις με αγνές παραδοσιακές ντόπιες πρώτες ύλες και με συνοδεία τις μεθυστικές ευωδιές που ανέδυε κάθε πιάτο από το μπουφέ, μάθαμε περισσότερες λεπτομέρειες για το πρωινό του Γανιμίδη από την κυρία Χρυσούλα Παπαλέξη. Ο Ξενώνες μας γράφει μια ιστορία από το 1966 με τον πρώην ιδιοκτήτη, ένας Ιταλός, ο Μπρούνο, ο οποίος ξεκίνησε σιγά σιγά αυτή την παράδοση των σπιτικών πρωινών. Εμείς όταν το πήραμε το 2003 βασιστήκαμε σε αυτές τις αρχικές συνταγές γιατί είχε ταυτιστεί το Γαλαξίδι και ο Ξενώνας Γανιμίδης με το πρωινό και τις σπιτικές γεύσεις. Οπότε το εξελίξαμε, βασιστήκαμε στις αρχικές συνταγές και σιγά σιγά με πολλά παραδοσιακά προϊόντα το εξελίξαμε και το εμπλουτίσαμε και με ντόπιες συνταγές όπως ήταν το ραβανί, ήταν κάποιες πίτες. Πολλά ντόπια προϊόντα με μικροπαραγωγούς που συνεργαζόμαστε, πολλά γίδινα προϊόντα που αρέσουν πάρα πολύ και είναι πολλοί κόσμοι που τα ψάχνουν και έχει ξεχάσει λίγο και τη γεύση τους, να είμαι ειλικρινής. Μέχρι που πήραμε και το βραβείο ως πρότυπο ελληνικό πρωινό φωκίδας από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Αυτό σημαίνει ότι όλα είναι σπιτικά, όλα είναι ντόπια προϊόντα και βεβαίως έχουμε και δικά μας φρούτα και λαχανικά που φτιάχνουμε όλες τις πίτες μας. Το Γαλαξίδι ως παραθαλάσσια κομμόπολη είναι αρκετά γνωστό για την ναυτιλία που είχε αναπτύξει τον προηγούμενο αιώνα, καθώς και για τη γραφικότητά του, λόγοι για τους οποίους προσελκύει αρκετό κόσμο, κυρίως κατά τους θερινούς μήνες. Ο μόνιμος πληθυσμός του σήμερα ανέρχεται περίπου στους 2.000 κατοίκους και αρκετοί από αυτούς ασχολούνται με τον τουρισμό, την εστίαση αλλά και με την αλία. Στη βόλτα μας στο λιμάνι Αγορά, το κεντρικό λιμανάκι του Γαλαξιδίου, πετύχαμε τον κύριο Γιάννη Χατζιάννη στη βάρκα του να αδειάζει τα δίχτυα του μετρώντας την ψαριά της ημέρας. Κύριε Γιάννη, σας πετύχαμε στην βάρκα σας να ελέγχετε τα δίχτυα σας, να δείτε τη σημερινή ψαριά σας. Αυτό είναι κάτι που κάνετε καθημερινά επί χρόνια? Καθημερινά το κάνουμε αυτό. Ξέρω, άμα είναι καιρικές συνθήκες άσχημες, δεν πάμε για αλία. Το μόνο που τα ψάρια αυτή τη στιγμή είναι λίγα, γιατί ο Κορινθιακός κόλπος έχει ψάρια αρκετά. Τι ψάρια έχει ο Κορινθιακός? Έχει και συναγρίδες, έχει και σφυρίδες, έχει και ροφούς, έχει μπακαλιάρους, έχει καραβίδες, έχει αστακούς, έχει και άγρια νερά σε πολλά μέρη. Τα οποία αυτά τα ψάρια εκεί στα άγρια μέρη έχουν κάτι ψαροκαταφύγια που πρέπει να συμπληρώσουμε ψαροκαταφύγια για να μαζευτεί το ψάρι. Τα ψάρια λοιπόν που αλλιεύουμε είναι αυτά που κατεξοχήν καταναλώνει μετά το κοινό οι επισκέπτες του Γαλαξιδίου στα ψαρομάγαζα. Μάλιστα. Είναι άμεση διοχέτευση. Είναι το πιο φρέσκο ψάρι λοιπόν, το βρίσκεις στο Γαλαξίδι. Το ψάρι είναι της ημέρα. Εξαιρετικά. Βέβαια το καλοκαίρι είναι λιγάκι με τον τουρισμό, έχει λιγάκι έλλειμμα. Δεν φτάνουν κιόλας. Ναι. Αυτό είναι καλό. Αλλά συμπληρώνουμε και από άλλα μέρη εδώ, άλλες βάρκες και υπάρχει δηλαδή για να μπορέσει και το μαγαζί και ο κόσμος που έρχεται να είναι ευχαριστημένος και να μπορεί να κάνει και αυτός τις διακοπές του. Να μην έχει πρόβλημα, πήγα, δεν βρήκα ψάρι να φάω. Ψάρι υπάρχει και μαγαζιά υπάρχουν και ωραία μαγαζιά υπάρχουν και τον προσέχουν τον κόσμο. Όμως σε κάθε περίπτωση ο Κορινθιακός κόλπος είναι ένας κόλπος που προσφέρει για όλους
Εξαιρετικό ψάρι. Εάν τον προσέξουν τον κόλπο, υπάρχει ψάρι αρκετό στο... Εσείς τα παιδιά σας τα κατευθύνετε προς την Αλία, γενικά όχι, θέλετε όχι, να... Όχι, όχι. Γιατί με τη θάλασσα είστε συνδεδεμένοι πολύ. Εμείς έχουμε το μαγαζί, τη ψαροταβέρα να μιλήσει από τα λιμάνια και τα παιδιά δεν ασχολούνται με το καΐκι, εγώ ασχολούμαι με το καΐκι. Όταν ξυπνάτε το πρωί, πραγματικά λέτε πότε θα φτάσει η ώρα να μπω στη θάλασσα, να ανοιχτώ στον ακριβώς, κόλπο ακριβώς, και να μυρίζω αρμύρα. Όλη η ζωή μου είναι θάλασσα. Ήμουνα στα βαπόρια 34 χρόνια. Είμαι τώρα 75 χρόνια, δεν είμαι μικρός. Και όλη η ζωή μου είναι θάλασσα. Και μ' αρέσει, δηλαδή, το ευχαριστιέμαι αυτό που κάνω. Μέχρι το 1963 που τελείωσε ο δρόμος ιδέας ναυπάκτου, το γαλαξίδι έμεινε ήσυχο και γραφικό γιατί η κύρια σύνδεσή του ήταν οι θαλάσσιοι δρόμοι. Έτσι, χωρίς να είναι νησί, δημιούργησε μια ατμόσφαιρα νησιώτικη και έναν χαρακτήρα δικό του. Οι ντόπιοι, μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1950, οπότε έγινε η διάνοιξη του δρόμου ιδέας γαλαξιδίου ναυπάκτου, επικοινωνούσανε μόνο διαθαλάσσιοι με τον εξωκόσμο. Στο μικρό τότε λιμανάκι, βάρκες στη σειρά μετέφεραν ανθρώπους και εμπορεύματα στην αντικρινή Ιταία. Το γαλαξίδι βλέπει στη θάλασσα. Αυτός ήταν ο δρόμος που έφερνε ή έπαιρνε μακριά αγαπημένα πρόσωπα. Ακόμη και σήμερα, ο ταξιδιώτης που φτάνει οδικός στο γραφικό γαλαξίδι έχει την αίσθηση ότι μπήκε από την πίσω πόρτα σε αντίθεση με την εικόνα που αντικρίζει όποιος το προσεγγίζει με σκάφος διαθαλάσσης. Επιβιβαστήκαμε κι εμείς σε καΐκι για να ανοιχτούμε και να θαυμάσουμε το γαλαξίδι στο σύνολό του. Συνταξιδιώτης και καπετάνιος μας ο κύριος Κώστας Παπαλέξης, γεννημένος στο γαλαξίδι, μεγαλωμένος στη θάλασσά του. Κύριε Κώστα, το γαλαξίδι είναι σύμβολο ναυτοσύνης. Από πού προέρχεται όλο αυτό, η ιστορία που έχουν οι γαλαξιδιώτες με την ναυτιλία, από πόσο βαθιά μας έρχεται στα χρόνια, στους αιώνες? Έρχεται από πάρα πολύ βαθιά και πολλά χρόνια πριν, διότι ήταν οι πρωτοπόροι που ναυπηγούσαν τα καλύτερα πλοία στην Ελλάδα. Είχαν τους καλύτερους ταρσανάδες και είχαν και όλο το εμπόριο της Ελλάδος με τα εστιοφόρα τους. Ήταν και καλοί καραβοκύριδες αλλά και καλοί τεχνίτες πάνω απ' όλα. Το γαλαξίδι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, στην πολύ σύγχρονη Ελλάδα μάλλον, ήρθε σε οδική επαφή με την υπόλοιπη Ελλάδα. Όλες οι μετακινήσεις και τα πάντα γινόταν διαθαλάσσιες. Βέβαια, βέβαια. Ήρθε πολύ αργά. Όλες το αποκαλούσαν μέχρι τότε το νησί της Στερεάς. Ήταν νησάκι. Όλη η μετακίνηση γινόταν μόνο και μόνο με καΐκια. Μέχρι πότε δηλαδή? Μέχρι το 70 πρέπει να ήταν. Εσείς θυμάστε δηλαδή εμπειρίες που έπρεπε να ταξιδέψετε προς κάποια κατεύθυνση? Πολύ λίγο το θυμάμαι που πηγαίναμε στην Ιταία για τα ψώνια, για τους γιατρούς. Γενικά όλο το μάρκετ γινόταν με καΐκια, από Ιταία προς τα εδώ. Εσείς λοιπόν, ορμόμενος από αυτή την καταγωγή, γέννημα θρέμα γαλαξιδιώτης, ασχολιότανε, δεν ξέρω, ίσως και η οικογένειά σας με το επάγγελμα. Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τα ναυτιλιακά? Κοίτα, από μικρός μου άρεσε πάντα η ιστιοπλοεία. Ασχολήθηκα από μικρός με την ιστιοπλοεία. Ξεκίνησα με ένα απλό windsurf. Ξεκίνησα, μου άρεσε αυτό το σπορ και μετά σιγά σιγά άρχισα να μαθαίνω με τα πιο μεγάλα σκάφη και με τα καΐκια και αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούμε στο χώρο. Έχω μια εταιρεία με νοικιάσεις σκαφών και μπορώ και να μαθαίνω και να παραδίδω και μαθήματα σε όποιον θέλει, μόνο σε παραδοσιακό σκάφος, όχι σε σύγχρονο. Τι εννοείτε παραδοσιακό σκάφος? Όλα με τα χέρια, δηλαδή να σηκώνουμε πανιά τα πάντα με τα χέρια, όχι όπως τα σύγχρονα, με βιτζιρέλα και τέτοια. Να μάθει ο πελάτης μου καθαρά ιστιοπλοεία, χειροκίνητη ιστιοπλοεία. Είναι και δύσκολη αυτή η ιστιοπλοεία. Πρέπει να την αγαπήσεις πρώτα. Ναι, είναι αρκετά δύσκολη η ιστιοπλοεία όσον αφορά τη χειροκίνητη, γιατί συμμετέχουν όλοι. Όταν έρχεται λοιπόν κόσμος και διαλέγει εσάς για να κάνει τη βόλτα του στον Κορινθιακό κόλπο και λίγο έξω από το γαλαξίδι, πού τον ταξιδεύετε, πού μπορείτε να τον πάτε? Ανάλογα τις απαιτήσεις του πελάτη, επειδή δραστηριοποιούμε στο τουριστικό κομμάτι στο γαλαξίδι, τους κάνω μια απλή βολτίτσα, πάμε στα νησιά πάνω, έχουμε 5 νησιά εδώ δικά μας με ωραίες παραλίες, πανέμορφα νερά, κρυστάλλινα νερά. Τους πάω με τη μάσκα να δουν λίγο το βυθό, εάν θέλουν μπορούμε να κάνω και μια εκμάθηση με μπουκάλα
να μάθουν μια κατάδυση. Αν ζητήσουν ιστιοπλοεία και αν καιρού επιτρέποντος υπάρχει αέρας, γιατί όχι. Υπάρχει μαρίνα, υπάρχει πρόβλεψη που μπορεί να φιλοξενήσει σκάφη. Ναι, ναι, υπάρχει. Κοίτα, είναι ο βασικός και ο πρώτος, νομίζω, στόχος το να έρθει κάποιος να περάσει από τον Ισθμό της Κορινθού. Είναι το πρώτο λιμάνι που νομίζω ότι τα έχουμε όλα. Παρέχουμε όλες τις υπηρεσίες. Από ανεφοδιασμό, από φιλοξένεια, από φαγητό, όλα. Και πάνω απ' όλα είμαστε κοντά στους Δελφούς. Το Γαλαξίδι υπήρξε σπουδαίο ναυτικό κέντρο που γνώρισε ιδιαίτερη ακμή κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. Την εποχή εκείνη, τα γαλαξιδιώτικα ιστιοφόρα άνοιγαν πανιά για θάλασσες μακρινές και έβαζαν πλώρη για Πειραιά, Πάτρα, Βενετία, Μασαλία, Λιβόρνο, Οδυσσό. Στα μέσα του 19ου αιώνα, η γαλαξιδιώτικη ναυτιλία αγγίζει τη μεγαλύτερη ακμή της με περίπου 300 εμπορικά ιστιοφόρα. Η περίοδος της ναυτικής ευημερίας τελειώνει για το Γαλαξίδι στις αρχές του 20ου αιώνα με την εμφάνιση των ατμόπλοιων. Για χίλιους δυο λόγους, οι γαλαξιδιώτες δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν την τεχνολογία της εποχής. Κατάφεραν όμως να διασώσουν την ξεχωριστή αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά τους. Όλα γύρω μαρτυρούν το ένδοξο ναυτικό παρελθόν, αντανακλούν την έγκλη των πολυταξιδεμένων ναυτικών και την οικοκυροσύνη των παλιών καπεταναίων. Τότε που τα γαλαξιδιώτικα σκαριά κυριαρχούσαν στα πελάγη με φουσκωμένα πανιά. Ολόκληρη σχεδόν η ναυτική ιστορία του Γαλαξιδίου βρίσκεται καλά φυλαγμένη στο Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο, το πρώτο ναυτικό μουσείο της Ελλάδος, που στεγάζεται σε κτίριο του 1870. Στο Ναυτικό Μουσείο μας υποδέχτηκε και μας ξενάγησε με ιδιαίτερο πάθος ο κύριος Γιώργος Κουρεντής, ειδικός σύμβουλος του Ναυτικού Μουσείου. Κύριε Κουρεντή, μπορούμε να φανταστούμε πάρα πολλούς λόγους για να δημιουργηθεί ένα τέτοιο μουσείο, ναυτιλιακό μουσείο στο Γαλαξίδι. Όμως θέλουμε να μάθουμε από εσάς την ιστορία του. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα? Στις αρχές του 20ου αιώνα είχαμε έναν δήμαρχο εδώ, ο οποίος ήταν και γιατρός. Και πήγαινε στα σπίτια για ιατρικές επισκέψεις και έβλεπε τους πίνακες αυτούς που έχουμε στο μουσείο, οι οποίοι είναι πίνακες του 19ου αιώνα και των ιστιοφόρων του Γαλαξιδιού, και είπε ότι πρέπει να τους μαζέψουμε. Το κτίριο αυτό που είμαστε τώρα εδώ, το μουσείο, ήταν το Δημαρχείο. Έδωσε λοιπόν δύο αίθουσες του Δημαρχείου και άρχισε και μάζευε αυτούς τους πίνακες από τα σπίτια. Και έτσι ξεκίνησε το μουσείο στις αρχές του 20ου αιώνα. Μπορούμε να πούμε ότι εδραιώθηκε πλέον το 1928. Πέρσι, από τα πιο παλιά, πέρσι γιορτάσαμε τα 90 χρόνια του μουσείου. Το Γαλαξίδι τέλειωσε εκεί στο τέλος του αιώνα, που τέλειωσαν τα ιστιοφόρα και ήταν τα ατμόπλια. Έγινε ο Πειραιάς πλέον το λιμάνι των ατμοπλίων. Και τότε φύγαν οι γαλαξιδιώτες από εδώ, οι περισσότεροι, οι καραβοκυραίοι κλπ. Πήγαν στον Πειραιά και άρχισαν να εργάζονται πλέον εκεί στα ατμόπλια, άλλοι ως καπεταναίοι, άλλοι ως λοστρόμοι, ως ναύτες, ανάλογα τι δουλειά έκανε ο καθένας πάνω στο καράβι. Εδώ υπάρχει, νιώθω μέσα σε αυτά τα τετραγωνικά του μουσείου, ολόκληρη ιστορία του Γαλαξιδίου. Γιατί πολλά ευρήματα ιστορικά μπορούμε να βρούμε για την ιστορία του Γαλαξιδίου, τόσα πράγματα εδώ. Από πού ξεκινάει αυτή η ιστορία μέσα στο μουσείο? Η ιστορία του Γαλαξιδίου ξεκινάει πάρα πολύ παλιά, από την 3η χιλιετία π.Χ. Η αρχαία πόλη δεν λεγόταν Γαλαξίδι, λεγόταν Χάλιον. Οι Λοκροί είχαν κάνει μια αποικία τον 7ο π.Χ. αιώνα στη Νότιο Ιταλία. Άρα είχαν πλοία από τότε και είχαν πάει στη Νότιο Ιταλία. Και αυτή η παράδοση συνεχίζεται μετά με τους αιώνες, που φτάνουμε πλέον στο 19ο αιώνα, μετά την Επανάσταση του 21, αν και το Γαλαξίδι είχε εμπορικό στόλο και προεπαναστατικά, όπως η Ήδρα, οι Σπέτσες και τα Ψαρά, με τη διαφορά ότι ο στόλος του πιάστηκε εδώ στην Επανάσταση του 21 και καταστράφηκε, ενώ τα νησιά που ήταν ελεύθερα σκορπίσαν τα καράβια και στο πέλαγος, οπότε δεν μπορούν να τα βρουν οι Τούρκοι. Τα γαλαξιδιώτικα καράβια αποκλειστήκανε μέσα στον Κορινθιακό κόλπο, γιατί οι Τούρκοι κρατάγανε το ρίο Αντίριο τα στενά, δεν μπορούσε να βγει κανένα. Μπήκε ο Τούρκικος στόλος το Σεπτέμβρη του 21 εδώ, έπιασε και όλα τα πλοία. 35 κομμάτια τα μεγαλύτερα τα πήραν ελάφυρα στην Κωνσταντινούπολη να δείξουν στο Σουλτάνο ότι καταστρέψαν το Γαλαξίδι, και όλα τα μικρά τα κάψανε. Και έτσι το Γαλαξίδι δεν είχε πλέον καράβια να ανταποκριθεί στον καταθάλασσα αγώνα, όπως τα νησιά στην Επανάσταση του 21. Υπάρχει όμως και ένα θησαυρός κάπου κρυμμένος εδώ. Δεν θέλω να μου αποκαλύψετε πού ακριβώς τον έχετε κρυμμένο, που μας λέει όλη την ιστορία των αιώνων πίσω του Γαλαξιδίου, και πρέπει νομίζω να αναφερθούμε σε αυτό, σε ένα βιβλίο εξαιρετικό.
Το χρονικό του μιλάτε για το χρονικό του γαλαξιδιού. Είναι πράγματι ένα ανεκτήμητο αντικείμενο, είναι το κυριότερο ιστορικό αντικείμενο που έχουμε στο μουσείο. Εδώ επάνω στους λόφους έχουμε ένα μοναστήρι, τη Μεταμόρφωση του Σωτήρα. Αυτό είχε χτιστεί το 1250 από τον Μιχαήλ Κομνηνό. Το 1204 οι Σταυροχώροι είχαν καταλάβει την Κωνσταντινούπολη και την κράτησαν για κάπου 60 χρόνια. Ο Αυτοκράτορας ήταν στη Νίκαια της Μικράς Ασίας και οι Κομνηνοί είχαν έρθει στην Άρτα και εξουσίαζαν όλη τη Δυτική Ελλάδα από την Άρτα. Ήταν το λεγόμενο Δεσποτάτο της Υπήρου. Ο Μιχαήλ Κομνηνός, ο δεύτερος, ήταν ένας από αυτούς και αυτός έρχισε αυτό εδώ το μοναστήρι στα μέσα του 13ου αιώνα, το 1250, προς τιμήν της γυναίκας του, η οποία είναι η Αγία Θεοδώρα, η οποία λατρεύεται στην Άρτα, είναι πολιούχος της Άρτας. Και στο μοναστήρι μέσα αυτό, ένας μοναχός, ο Ευθύμιος ο Γαλαξιδιώτης, κάθισε κάτω με πένα και μελάνι και έγραψε αυτό το χρονικό, το οποίο μας δίνει την τοπική ιστορία για 8 αιώνες. Από το 10ο μέχρι το 18ο, μέχρι το 1703 που το έγραψε. Και πώς διατηρήθηκε στα χρόνια αυτό και έφτασε εδώ? Το μοναστήρι αυτό καταστράφηκε από ένα σεισμό που έγινε το 1750 και η εκκλησιά ήταν σχεδόν σε ερείπια. Έναν αιώνα μετά, το 1860, πήγε ένας γαλαξιδιώτης από εδώ μέσα στα ερείπια και βρήκε αυτό το χρονικό, ο Κωνσταντίνος ο Σάθας, ο οποίος το δημοσίευσε, ήταν ο πρώτος που το δημοσίευσε το 1865 και μετά έχουν γίνει και άλλες δημοσίευσεις του χρονικού. Ο Κωνσταντίνος ο Σάθας ήταν πολύ μικρός, ήταν 22 ετών, φοιτητής της ιατρικής. Και όταν το βρήκε αυτό και το δημοσίευσε, δεν τέλειωσε ποτέ την ιατρική. Έφυγε, πήγε στην Ευρώπη και έγινε ένας από τους μεγαλύτερους ιστοριοδίφες για το Μεσαίωνα. Μεσαιωνοδίφης και Βυζαντινολόγος. Πέθανε στο Παρίσι το 1914 και μετά φέραμε τα οστά του και θα έχουμε στο νεκροταφείο μας εδώ. Σύμβολο κατά τεθέν του Γαλαξιδίου είναι ο ναός που βρίσκεται χτισμένος στο ψηλότερο σημείο της πόλης. Ορατός στον επισκέπτη από στεριά και θάλασσα, είναι εκεί που ακουμπά πρώτα τη ματιά του επισκέπτης πριν χαθεί στην ομορφιά του τοπίου του Γαλαξιδίου. Ο Άγιος Νικόλαος, προστάτης και πολιούχος της πόλης του Γαλαξιδίου, χτίστηκε το 1902, είναι βυζαντινού ρυθμού και έχει δύο καμπαναριά και τρούλο. Ο σημερινός ναός του Αγίου Νικολάου είναι κτισμένος πάνω σε υδρολατρικό ιερό που πιθανότατα ήταν το ιερό του Απόλλωνα Νασιώτα. Τον 7ο αιώνα χτίστηκε ο πρώτος ναός αφιερωμένος στον Άγιο Νικόλαο, ενώ το 1800 οι γαλαξιδιώτες με δικά τους έξοδα άρχισαν τις εργασίες για την κατασκευή μεγαλύτερου ναού. Το 1900 κτίστηκε η σημερινή εκκλησία. Η απόφαση πάρθηκε από τον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Παπαπέτρο το 1896. Αρχιτέκτονες ήταν ο Γερμανός Χάγερ και ο Κωνσταντίνος Παπαπέτρος. Χαρακτηριστικό δείγμα εξαιρετικής τέχνης και βαθιάς θρησκευτικότητας είναι το ξύλινο τέμπλο του ναού, δουλεμένο επί 10 χρόνια σε ξύλο καρυδιάς την δεκαετία 1840-1850, τεχνοτροπίας μπαρόκ. Με ανάγλυφη την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, το έργο του φημισμένου Μετσοβίτη Αναστάσιου Μόσχου στο ναό του Αγίου Νικολάου χωρίζεται σε 12 τμήματα, 6 δεξιά και 6 αριστερά της ωραίας πύλης, με ατόφια κομμάτια ξύλου. Ο φημισμένος ναός με την επιβλητικότητά του και το περίτεχνο εντυπωσιακό ξυλόγλυπτο τέμπλο με τις τόσες αξιοπρόσεκτες λεπτομέρειες προσελκύει κάθε χρόνο αμέτρητους πιστούς και επισκέπτες για να το θαυμάσουν. Παλιά όμως εκκλησία της πόλης είναι η Αγία Παρασκευή του Γαλαξιδίου. Η ανέγερσή της χρονολογείται από τον 17ο αιώνα, ενώ το τέμπλο της δημιουργήθηκε το 1847 και είναι ξυλόγλυπτο από καρυδιά. Η Αγία Παρασκευή του Γαλαξιδίου δεν είναι μεγάλη και επιβλητική εκκλησία. Η παλαιότητά της όμως και η ταπεινότητά της εντυπωσιάζουν όσους επιλέξουν να την επισκεφτούν. Στην αυλή της Αγίας Παρασκευής Γαλαξιδίου σε καλωσορίζει το ηλιακό ρολόι που η κατασκευή του θεωρείται δείγμα εξαιρετικής τεχνικής.
Το μικρό ηλιακό ρολόι στην εξωτερική πλευρά της κυρίας εισόδου της εκκλησίας ενημερώνει για την ώρα, αλλά δεν είναι όμως η μοναδική αστρονομική έκπληξη. Το στοιχείο της Αγίας Παρασκευής που την κάνει να ξεχωρίζει ανάμεσα σε άλλους ναούς της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι το ηλιακό ημερολόγιο που μπορεί ο επισκέπτης να δει εδώ. Το 1911, ο γαλαξιδιώτης καπετάνιος Ηλίας Κούρτης, εξαιρετικός γνώστης αστρονομίας, σκάλισε στο μαρμάρινο δάπεδο της Αγίας Παρασκευής Γαλαξιδίου έναν ζωδιακό κύκλο ηλιοτρόπιο μήκους περίπου 12 μέτρων. Με τη βοήθεια μιας απλής τρύπας στην στέγη της εκκλησίας δημιουργήθηκε το ηλιακό ημερολόγιο. Στις 12 το μεσημέρι ακριβώς κάθε μέρα, μέσα από την ειδικά φτιαγμένη τρύπα στην οροφή του ναού, τρυπώνει μια χτίνα του ηλίου και δείχνει ακριβώς την ημερομηνία πάνω στο ζωδιακό κύκλο. Ρομαντικό και νοσταλγικό το γαλαξίδι. Όπως λένε και οι ντόπιοι, αυτή είναι και η μαγεία του, ότι πολλές φορές μιλάει με τη σιωπή του. Η ξακουστή ναυτοπολιτεία με τα δύο φυσικά λιμάνια, την αγορά και τον Χειρόλακα, τα καλντερίμια του παραδοσιακού οικισμού, τα αναπαλαιωμένα πληθόκτιστα αρχοντικά καπετανόσπιτα, η ιδιαίτερη ναή, η ναυτική ιστορία της πόλης αλλά και το σύγχρονο πρόσωπό της με αξιοζήλευτες παρεχόμενες υπηρεσίες, με πίστη στην παράδοση και στη γραφικότητα του γαλαξιδίου, όλα μαζί συνυπογράφουν έναν μαγευτικό ταξιδιωτικό προορισμό. Αποχαιρετάμε το γαλαξίδι, τον μαγευτικό αυτό τόπο, με την ατμόσφαιρα και τη γραφικότητα ενός νησιού σε συνδυασμό με τη φυσική ομορφιά ενός βουνού. Η άλλοτε ένδοξη ναυτοπολιτεία διατηρεί την έγκλη της και την αρχοντιά της σε κάθε της επίπεδο, σε κάθε της σοκάκι. Και το γαλαξίδι μας απέδειξε πως η ζωή είναι ταξίδι.